Αυτό το λίγο διάστημα, πέραν το ότι έχει προχωρήσει το θέμα των αδειοδοτήσεων και βρισκόμαστε σχεδόν στο τελικό στάδιο, εμείς αρέθυμνο, επίσης έχει ήδη δημιουργηθεί η εταιρεία η οποία θα δραστηριοποιήσει, θα φέρει τα υδροπλάνα, θα δουλέψει τα υδροπλάνα. Όπως επίσης πρόσφατα, ειδικά στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχει ήδη βρεθεί και έχει στηθεί ο εμπορικός μηχανισμός, το εμπορικό τμήμα της εταιρείας, το οποίο θα προωθήσει αυτή τη δραστηριότητα. Για να πετύχει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε απόλυτη μορφή, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ το θέμα του δικτύου. Εμείς, όπως ξέρετε, όλοι σαν Ρέθυμνο ξεκινήσαμε πρώτοι. Βλέπω ότι οι γείτονές μας λίγο καθυστερούν. Δεν ξέρω το γιατί. Εμείς ήδη προχωράμε και στην δημιουργία. Οι γείτονες εξανατολών ή εκδεσμών. Εμείς ήδη προχωράμε τη βδομάδα στο τελευταίο συμβούλιο πήραμε απόφαση για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες και για ελικοδρόμιο, επίσημο ελικοδρόμιο μέρας και νύχτας. Άρα λοιπόν, γιατί όλα αυτά δρούν υποστηρικτικά το ένα με το άλλο. Όπως επίσης και τα δύο μαζί θα βοηθήσουν πάρα πολύ το μεγάλο στόχο που είναι η κουραζιέρα. Τα υδροπλάνα αυτά, τουλάχιστον για αυτά που θα φέρουμε εμείς, προσθαλασσώνονται και αποθαλασσώνονται μέχρι και κύμα, βηματισμό κύματος 1,6. 1,6 αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε περίπου στα 6 μποφόρ, που πολλές φορές βαπόρια δεν φεύγουν. Αυτό λοιπόν δεν είναι σοβαρό να το κουβεντιάζουμε. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι, μιλώντας για την Κρήτη, όπως είπε και ο κύριος Αλεφαντινός, το υδροπλάνο αυτή την εποχή είναι ένας μοχλός ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα στην Κρήτη, αλλά και με ορμητήριο την Κρήτη, ας πούμε, σε κοντινούς προορισμούς πλησίων της Κρήτης.